Πάλι μία γυναίκα κέρδισε. Πάλι γυναίκα κέρδισε. Πάλι γυναίκα κέρδισε. Πάντα οι γυναίκες κερδίζουν. Τον έφαγε το σφαλιάρα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα για να κερδίζει. Δεν ξέρω, το κέρδισε. Δεν ξέρω, τι είναι αυτό καλέ. Γίνεται γυναίκα να κερδίσει σφαλιάρα, δεν γίνεται αυτό. Τι πε. Γίνεται γυναίκα να κερδίσει. Ναι, κέρδισε η γυναίκα. Γιατί δεν κερδίζουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες πάντα κερδίζουν. Εγώ είμαι υπηρέτης της γυναίκας. Αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό. Ότι τις υπηρετώ τις γυναίκες. Είναι ένα φίλο που έχω αδυναμία. Τις προσέχεις, τις προσέχεις. Προσέχω όταν, ναι, όταν είμαι εκεί. Είσαι όταν... υπότης. Είμαι υπηρέτης. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό ναι. Τώρα ξέρω εγώ. Τι. Αρέσει τα κορίτσια, ο υπηρέτης. Εντάξει, δεν ξέρω αν αρέσει. Εγώ τουλάχιστον νιώθω όμορφα με τον εαυτό μου όταν το κάνω αυτό. Ωραίο. Το αναγνωρίζουν αυτές. Είναι και λίγο τώρα λίγο αχάριστες είμαστε όλες, ε. Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει κάτι κάποιο ιδιαίτερο σκηνικό, σου πω την αλήθεια, αλλά νομίζω ότι έχω λάβει αρκετή αγάπη. Βέβαια, δεν απαιτώ καμία αγάπη, αλλά έχω να δώσω και πολύ αγάπη ακόμα. Ναι, μωρή, είσαι και μικρός ακόμα. Ούτε τα 30 δεν έχεις πατήσει. Ξέρεις πόσα χρόνια έχεις. Τα πάτησες. Τα πάτησα, 21 Μαΐου. Α, να τα κατοστήσεις. τώρα έκλεισαν τα δηλαδή, χρόνια. Ούτε... δηλαδή, αρχίζεις και οριμάζεις πιο πολύ ή δεν ισχύει αυτό. Λέει ότι ο άντρας άμα πατήσει τα 30 γίνεται διαφορετικός. Δεν ξέρω, εγώ δεν νιώθω καθόλου ότι μεγαλώνω. Δεν ξέρω, έτσι νιώθω μέσα μου. Βέβαια, το μυαλό, βλέπω τις διαφορές χρόνο με το χρόνο. Στις αποφάσεις, στις συγκρίσεις. Στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο, δηλαδή αρχίζω και τα πράγματα τα σκέφτομαι λίγο πιο πολύ από ό,τι τα σκεφτόμουν. Και αυτό βέβαια είναι και ξυστή. Πολλές φορές χάνει το αυθορμητισμός. Ναι. Αλλά προσπαθώ να τον κρατήσω γι' αυτό για τον αυθορμητισμό και το ρομαντισμό της παιδικής ηλικίας. Προσπαθώ να τον κρατήσω όσο και αν είναι αυτό εφικτό. Ναι, αυτό είναι και καλό και κακό. Καλό για σένα που θες να νιώθεις έτσι ζωντανός. Πολύ κακό για κάποιους άλλους οι οποίοι λένε έλα τώρα, τι σκέφτεται αυτός κυρούλα. Πώς ναι. Νιώθουν σαν παιδιά, να είναι πιο σοβαροί λιγάκι. Επειδή ο καλλιτέχνης πρέπει να αφουγκράζεται όλη την κοινωνία, το τι συμβαίνει και να λειτουργεί σύμφωνα με την κοινωνία, να βγάζει πράγματα και ακούσματα. Και εσύ είσαι ένας καλλιτέχνης. Αφουγκράζεσαι την κοινωνία και κάνεις μια εκπομπή. Ναι. Εμείς, όσον αφορά αυτό το πράγμα, πρέπει να κρατάμε τον αφορμητισμό μας και την ειλικρίνειά μας, ο καθένας στον τομέα του. Και εσύ στην εκπομπή σου και εγώ στη μουσική μου. Εμένα μου αρέσουν τα παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και 60 χρονών να είναι ο άλλος, και 70 να είναι η άλλη, και 80 να είναι. Η παιδικότητα είναι ναι, αυτή ναι. Που βγάζει και αγάπη. Και ειλικρίνεια. Ναι. Οπότε ναι. Το κρατάμε αυτό το στοιχείο. Κωνσταντίνε μου αγαπημένε, ένα ήσυχο παιδί λέει. Το οποίο αγαπούσε πολύ τη Λευκάδα και γενικότερα δεν έκανε πολλές φασαρίες. Με τα αδέρφια του δεν τζακωνότανε και πάρα πολύ. Εντάξει, με τα αδέρφια μου έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ναι. Να σου πω ότι... Άλλα δύο γόρια. Όχι, ένα γόρι και μια ένα κοπέλα. Ένα γόρι και μια κοπέλα, ναι. Ο αδερφός μου είναι ένα πολύτιμος άνθρωπος στη ζωή μου. Είμαστε μαζί στη δουλειά και στη δουλειά είμαστε μαζί. Και έτσι κοντά μένουμε. Δεν τραγουδάει. Δεν τραγουδάει. Ναι. Εντάξει, άμα το δώσω κανένα μικρόφωνο, λέει κανένα τραγούδι. Και η αδερφή μου είναι ένας άνθρωπος που έχει φύγει στο εξωτερικό, κάνει ακαδημαϊκή καριέρα στη δικηγορία. Τέλεια. Και κάνει εκεί πέρα ζει τη ζωή της και το... Αυτή αποφάσισε να ακολουθήσει. Με κάνουν υπερήφανο για τα δύο μου αδέρφια. Αυτοί είναι για μένα ήρωες και εγώ ακολουθώ. Τι γλυκό, τι καλό. Μπορούμε να έχουμε τα έξι μας τετραγωνάκια και να ξετυλίξουμε λίγο τη ζωή όσο μπορούμε του αγαπημένου μας εδώ καλλιτέχνη που είχε την καλοσύνη να είναι κοντά μας. Να ανοίξουμε το ένα. Θέλεις το ένα. Λοιπόν, για να μου πεις τώρα στη φωτογραφία. Εδώ είναι Λευκάδα, πανέμορφο νησί. Πού την βρήκατε αυτή τη φωτογραφία, και Ξανθούλης και Γυμνούλης και εκεί στον ήλιο. Τι συλλογίζεσαι. Εδώ είμαι στο Πόρτο Κατσίκι. Ναι. Θα σου πω τώρα. Με έχει βγάλει φωτογραφία εξαδέρφη μου η Ανούλα από την Αμερική και θέλω να της δώσω πολλά φιλιά. Μας βλέπουν από την Αμερική, να ξέρεις. Και ειδικά τώρα μας βλέπουν. Ναι. Βέβαια. Για και πες. Με έχει βγάλει και αυτή τη φωτογραφία, ένα από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες που μου θυμίζει έτσι τη Λευκάδα και την έχω πάντα και στο κινητό μου και στο σπίτι μου. Θέλω αυτή η φωτογραφία, είναι πάρα πολύ έτσι και ρομαντική και μου θυμίζει έτσι ωραία, όμορφες στιγμές. Γιατί ήθελα τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα, όχι να... όλα, Αθήνα μεγάλος, αλλά έζησα πολλά καλοκαίρια εκεί στη Λευκάδα. Που σημαίνει ότι κάθε καλοκαίρι πήγαινε στη Λευκάδα και πέρναγες εκεί. Ναι, ναι, κάθε καλοκαίρι, Χριστούγεννα κάναμε. Βέβαια από το χωριό της μητέρας μου που είναι το Αιτωλικό. Η μητέρα μου είναι από το Αιτωλικό, είναι από την Αιτωλοκαρνανία. Και πηγαίναμε μία Λευκάδα, μία στο Αιτωλικό. Ήμασταν.
Και να δώσω και τα φιλιά μου και στη Λευκάδα και στο Αιτωλικό. Τι σου λείπει από εκείνα τα παιδικά χρόνια τώρα πια που έγινες διάσημος και τα φώτα αρχίζουν και πέφτουν επάνω σου και είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Εδώ έχεις μια λίγο. Να ατενίζεις έτσι κάπως και. Βασικά ζω αυτό για τη στιγμή εκεί πέρα. Ναι, δεν τη θυμάμαι και πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι μόνο ότι. Αλλά. Έχω ωραίες αναμνήσεις από εδώ από τη Λευκάδα. Πολύ όμορφες αναμνήσεις και είναι ένας σταθμός στη ζωή μου και ένας τόπος ο οποίος τον τιμάω πάντα και είναι ένα ησυχαστήριο για μένα που πάω εκεί κάθε χρόνο. Πηγαίνεις και τώρα πια. Πηγαίνω. Έχετε σπίτι εκεί και πηγαίνεις διακοπές. Πηγαίνω στη Λευκάδα και βλέπω εκεί πέρα πάρα πολλούς φίλους. Mm-hmm. Τι παιχνίδια παίζατε τότε στη θάλασσα, βουτιές. Είχαμε μια παρέα εκεί και κάναμε διάφορες αλητίες της παιδικής ηλικίας. Να. Υπό την επιτήρηση της γιαγιάς ή της μαμάς. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Αυστηρή και οι δυο. Αυστηρή. Όχι, δεν ήταν ποτέ αυστηρή. Δεν ήταν ποτέ αυστηρή. Ήταν πάντα άνθρωποι που στηρίζανε τα παιδιά τους να κάνουν αυτό που αγαπάνε στη ζωή τους και να βρίσκουν τον δρόμο τους. Λίγο πιο ελεύθερα βλέπω τα πράγματα και ναι, με κατανόηση. Ναι, ήταν αρκετά ελεύθερα. Τέλειο. Εντάξει, ελεύθερα. Ήταν έτσι όπως. Έπρεπε να είναι. Ακριβώς. Δεύτερο τετράγωνο να ανοίξει, να δούμε τι κρύβει πίσω αυτό το τετράγωνο. Εδώ λοιπόν έχουμε μία σοκολάτα. Σου θυμίζει κάτι σοκολάτα. Τι παίζει σοκολάτα, με αυτή τη σοκολάτα. Η σοκολάτα μου θυμίζει χθες που έφαγα μία κρέπα, δεν ξέρεις. Σοκολάτα, Κάτι με εισιτήριο, εισιτήρια. Κάτι με εισιτήριο, εισιτήρια. Κάτι που έχει σχέση με κάποιο κορίτσι. Αμά. Να πω, ψερούλα με έκαψε. Ποιο σα τα είπε αυτά τα πράγματα. Μην ασχολείσαι εσύ. Κάνε τη δουλειά σου, είπε την αλήθεια. Και εμείς θα τα βρούμε ποιος μας τα είπε. Για πες για το κορίτσι αυτό. Τι γελάτε καλέ εσείς τα κορίτσια. Τώρα να πω για το κορίτσι. Μην πεις όνομα, παιδάκι μου, πες μου για τη σοκολάτα. Τι έγινε με αυτή τη σοκολάτα, την εντάξει, λοιπόν, εκεί. Επειδή όταν εντάξει, σαν πιτσιρικάδες δεν είχαμε λεφτά να. Είχα κάποια λίγα λεφτά στην τσέπη μου και επειδή είχα καψούρα μία κοπελίτσα, αντί να πάρω ένα εισιτήριο για να πάω να τη δω, επειδή ήταν κάπου μακριά και επειδή ήμασταν και ψηλοτσακωμένοι. Πήραμε η σοκολάτα και τη την πήγα με τα πόδια σου. Για να. Πόση απόσταση, Κωνσταντίνε μου. Ήταν αρκετή, εντάξει. Πόσο να ήταν, ήταν καμιά. Καμιά ώρα και. Ήταν καμιά 7-8 χιλιόμετρα κάπου εκεί. Καλοκαίρι ή χειμώνα. Όχι, καλοκαιράκι ήταν. Έτσι άνοιξε ήταν. Α, δεν σου έλειωσε η σοκολάτα στα χέρια που την πήγε μέσα στο καλοκαίρι τη σοκολάτα τη κοπέλα. Όχι, δεν μου. Προσπαθούσα να κάνω γρήγορα, να τρέχω. Ωραίες ιστορίες αυτές. Τις άρεσαν οι σοκολάτες. Σε ποια γυναίκα να αρέσει η σοκολάτα. Σε μένα, ας πούμε. Δεν σου αρέσει η σοκολάτα. Όχι πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, ούτε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ταιριάζουμε, τι θα γίνει. Πιστευτό. Τι πρέπει να κάνουμε, ταιριάζουμε εμείς οι δυο. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει μεταξύ μας. Κάτι, αργότερα θα το πούμε. Λοιπόν, πάμε στο 3 τετράγωνο. Η σοκολάτα είναι και λαχταριστή, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή. Και τέτοια ώρα. Έλα, όλοι οι άντρες έχουν να διηγηθούν ιστορίες με το στρατό. Να πούνε και άμα αρχίζουν οι κυφίλοι και βρίσκονται μεταξύ τους. Καλά, άμα ξεκινήσει να πούνε ιστορίες. Εμείς φτιάχνουμε τα μαλλιά μας. Εδώ είμαστε στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη. Και είμαστε. Καλά, πώς βρέθηκες στον Εύρο εσύ. Απίστευτο. Δεν ήσουν τραγουδιστής, παιδί μου, όταν έγινες, όταν πήγες φαντάρος. Ήμουν τραγουδιστής, δεν τώρα πήγα φαντάρος. Δεν σε βάζανε κάπου εδώ. Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος που τελείωσε. Α, τώρα τελείωσες. Ναι, τώρα μπήκα. Και στον Εύρο τι έγινε. Εντάξει. Πήγα στη Λαμία, όταν εκεί παρουσιάστηκα στη Λαμία. Και εκεί που περιμένω να του πω που είχα δηλώσει Αθήνα και περιμένω να ακούσω Αθήνα. Μου λένε Κωνσταντίνος Αργυρός, Εύρο. Βίσμα δεν είχες, Και έμεινα κάγκελο, δεν ξέρεις τι έπαθα μόλις τα άκουσα. Τι έπαθες, για πες. Εντάξει, όταν τώρα βλέπεις ότι σε στέλνουν στον Εύρο, είσαι και λίγο. Φοβάσαι λίγο, λες τι θα γίνει εκεί στον Εύρο. Να σου πω την αλήθεια, δεν φοβήθηκα καθόλου. Τι? Δεν φοβήθηκα καθόλου. Γιατί λέω, εντάξει, και δεν ήθελα να βάλω. Καλά, παιδιά είναι στον Εύρο. Δεν ήθελα να βάλω κάποιο βίσμα. Όχι ότι δεν με πήραν κάποιοι άνθρωποι τηλέφωνο να σε βοηθήσουμε κτλ. Αλλά εγώ ήθελα να. Και οι άλλοι άνθρωποι δηλαδή που πάνε φαντάρι. Μάνα, δεν έχουν και αυτοί. Σωστό. Έχουν πάνε όπως είναι. Και λέω, ας το ακολουθήσω έτσι για να τη ζήσω και αυτή την εμπειρία όπως έρχεται. Η γιαγιά μου είχε πει ότι η ζωή πρέπει να την παίρνεις όπως έρχεται. Και αυτό το κρατάω μια ζωή. Σοφή, ναι. Γιαγιά. Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι μονόδρομος η ζωή. Δεν είναι, λέω, μονόδρομος η ζωή, έχει πολλά μονοπάτια. Έτσι ακριβώς. Και καλό είναι όπως έρχεται να κάνουμε ό,τι μπορούμε βέβαια για τον εαυτό μας και για τη ζωή μας και για τη δημιουργία. Αλλά όπως έρχεται η ζωή, πρέπει αυτό να ακολουθούμε. Είσαι έτοιμος να την αντιμετωπίζεις
με όλες τις τρικλοποδιές που μπορεί να έχει. Έτοιμος, δεν ξέρω αν είμαι, αλλά... Ψύχρεμος τότε. Αλλά αυτή η συμβουλή νομίζω ότι με έχει στιγματίσει. Μ' αρέσουν αυτές οι συμβουλές της γιαγιάς. Μου λες συνέχεια για γιαγιά και δεν άκουσα συμβουλή μαμάς. Που σημαίνει ότι έχουμε αδυναμία στη γιαγιά και λίγο καλομαθημένα παιδάκια της γιαγιάς. Όχι, και εμένα, εντάξει, και οι γονείς μου δίνουν συμβουλές. Με τους γονείς μου είμαστε περισσότερο σαν φίλοι. Σαν φίλοι. Ναι. Σαν φίλοι και έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, ξέρεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ναι, να σου πω για τον Εύρο. Εκεί πέρα τώρα είμαστε στην πάντα του στρατού, στην Αλεξανδρούπολη. Πέρασα ένα υπέροχο εκεί εξάμηνο. Και καλά, έχω να θυμάμαι με όλα αυτά και τα τρελόπεδα, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Έκανες φιλίες εκεί με αυτά τα παιδιά. Έκανα φιλίες. Έρχονται ακόμα στο μαγαζί τώρα. Ακόμα μιλάω. Εντάξει, ο καθένας είναι στα χωριά του, δεν είναι από την Αθήνα. Οι περισσότεροι έχουν κάποιους φίλους στην Αθήνα. Και να τους δώσω φιλιά, αλλά να δώσω φιλιά επίσης στην πηγή τη Δεμπετζή και την οικογένειά της που είναι από εκεί, από την Αλεξανδρούπολη. Και είναι άνθρωποι που με, εκεί πέρα με βαστάγανε και με στηρίζανε. Και είχα κάποιους φίλους εκεί για ανθρώπους να. Λένε ότι οι φιλίες των ανδρών όταν είναι φαντάροι κρατάνε για πολλά χρόνια μετά. Δεν τους ξεχνάμε. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, εντάξει. Αλλά αυτές εσύ τώρα στιγμές τελείωσες. Οπότε ένα χρόνο έχεις τελειώσει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ έχω. Τους εκτιμώ πάντα όλους τους ανθρώπους αυτό και τώρα που βλέπετε τα τελείωμα. Χαίρομαι. Είσαι καλό φιλαράκι. Ναι. 4 τετράγωνο να ανοίξει για τον. Κάτσε, θα δούμε. Όπα, έλα. Θα ζηλέψει ως παλιάρας, όχι τίποτα. Εσύ έχετε βρει από το. Τι κάνεις εδώ. Το Instagram σίγουρα. Ναι. Εδώ είμαι. Εντάξει, στη Λευκάδα. Ναι. Στη Λευκάδα πρέπει να είμαι εκεί. Και κάνω ένα άθλημα που μου αρέσει που κάνω από μικρό παιδί. Που λέγεται wakeboard. Mm-hmm. Είναι επικίνδυνο άθλημα. Γιατί το κάνεις αφού είναι επικίνδυνο? Είναι άμα δεν ξέρεις, πρέπει να μάθεις λίγο. Γιατί έχει. Άμα φας καμία τούμπα έτσι και προχωρήσεις. Γιατί άμα προχωρήσεις και κάνεις φιγούρες και τέτοια, έχει ξύλο πολύ. Χτυπάς τη θάλασσα ή με τις τούμπες. Ναι, έχει τέτοια. Βέβαια τώρα δεν κάνω αυτά. Έχω μεγαλώσει λίγο. Πιο μικρό θα έκανα. Είναι αυτό που λες ότι. Θα κάνω βολτούλα, ξέρεις. Πάω. Παλιότερα δηλαδή πριν το στρατό έκανες πιο πολλές φορές. Που σημαίνει ότι ο στρατός σε ορίμασε πιο πολύ. Πιο μικρό έκανα. Μη μικρό έκανα. 15-16 χρόνια έκανα πολύ. Ναι. Δηλαδή και τώρα, άμα σου δοθεί ευκαιρία, θα το κάνεις αυτό το επικίνδυνο και ρυψοκίνδυνο σπορ. Το κάνω. Όταν μπορώ, όταν βρω χρόνο. Που σημαίνει, Κωνσταντίνε μου, ότι είσαι αγόρι που ρισκάρει. Και τον κίνδυνο τον αντιμετωπίζει με δυναμικότητα. Εσύ, κορίτσι μου, τι είσαι? Εγώ, αγόρι μου, είμαι. Ρισκάρω πολύ. Εσύ, ωραία, ρισκάρεις πολύ. Πάμε στο 4. Στο 4 δεν είμαστε, ή κάνω λάθος? Α, στο 5. Ωραία. Εδώ τι είναι αυτό? Πιάνο. Από 5 ετών παίζεις πιάνο. Παίζω πολύ μικρός. Για πες μας. Παίζω πολύ μικρός και αυτή μια στιγμή που ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο και μεράκλωσα ένα βράδυ γιατί άκουγα έναν πάρα πολύ ωραίο πιανίστα και σταμάτησε ο πιανίστας και επειδή μ' άρεσε έτσι η στιγμή σηκώθηκα και έπαιζα εγώ και δεν ξέρω να. Και από τύρι κρασί πάνω. 5 ετών δηλαδή ξεκίνησες να κάνεις μαθήματα στο πιάνο. Το πιάνο ποιος το έκανε δώρο? Το πιάνο αυτό που. Μην μου πει μετά που το έμαθε, ποιος το είπε. Το πιάνο αυτό το είχαν οι δικοί μου. Το είχαν κάνει κουμπάρι του δώρο στου δικού μου και ήταν ένα πιάνο εκεί πέρα. Και επειδή εγώ πήγαινα από μικρό παιδί και έκανα επεισόδιο, αυτό θα γίνει πιανίστε. Και μελέταγα πάρα πολύ. Ασχολήθηκα με τη μουσική. Πήρε στοιχείο. Ναι, ασχολήθηκα με τη μουσική, ασχολήθηκα πολύ. Έκανα μαθήματα στο Εθνικό Οδείο, στο ΝΑΚΑ, ήμουνα σε. Και όλο αυτό το πράγμα ήταν για μένα η ζωή μου όλη, η μουσική. Μουσική. Η μουσική ήταν η ζωή μου όλη. Από μικρός δηλαδή μαζευόμασταν με μπάντες στο σχολείο, παίζαμε μουσικές, κιθάρες, τέτοια και όλη μου ζωή είναι γύρω από το τραγούδι και γύρω από τη μουσική. Όταν είπες στον πατέρα σου ότι θέλεις επαγγελματικά πια να ασχοληθείς, αντέδρασε όχι? Του άρεσε πάρα πολύ. Α, άκου, όταν ξεκίναγα τη μουσική και το τραγούδι, ο πατέρας μου λέει, άκου, μου λέει, ψιρίκο, αν γουστάρεις αυτή τη δουλειά, να ξέρεις ότι θα προχωρήσεις, παιδί μου, μου κοιτάει στα μάτια.
Και εκεί πέρα άρχισα να πιστεύω στον εαυτό μου. Πόσο βοηθάει αυτό ναι. το πράγμα. Και έτσι οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα μου και πάντα με στηρίζανε και πάντα ήταν στο πλευρό μου και ακόμα έρχονται έτσι και στο μαγαζί, έρχονται πολλές φορές και νιώθω καμιά φορά, ας πούμε, βγαίνω και λέω πατέρα, μητέρα, αυτός είναι ο γιος σας που τραγουδάει, να ξέρετε. Και σε καμαρώνουν. Κι εγώ τους καμαρώνω. Είναι πολύ ωραίο να έχεις καλή σχέση με τους γονείς σου και να, οι γονείς ξέρεις, να μην αντιδρούν στις αποφάσεις του παιδιού, γιατί το παιδί λειτουργεί και δρά ελεύθερο. Εντάξει, όταν, καλό είναι να είναι δίπλα οι γονείς και να στηρίζουν τα παιδιά όσο σε μεγαλώνουν, να βλέπουν και να είναι κοντά τους αυτό που, που, ας πούμε, που αγαπάνε. Που επέλεξαν. Γιατί αν κάνουμε αυτό που αγαπάμε σαν άνθρωποι, νομίζω ότι και η Ελλάδα θα μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί πραγματικά, αν το κάνεις κάτι με αγάπη, θα γίνεις και πολύ καλός σε αυτό το πράγμα. Θα εξελίσσεσαι. Και όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι καλό να κάνουν τα παιδιά αυτό που πραγματικά αγαπάνε και να τους στηρίζουν οι γονείς τους. Γιατί πάντα ακούω ότι ξέρεις τι, θέλω γιατρός να είναι ο, ή ξέρω εγώ δικηγόρος ή κτλ. Το παιδί να κάνει αυτό που γουστάρει. Τώρα το πώς θα το βρει να κάνει αυτό που αγαπάει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Που σιγά σιγά νομίζω ότι όλα τα παιδιά ξέρουν μέσα τους τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και τι είναι αυτό. Και καλό είναι να τα σκέφτονται σιγά σιγά σε όσο μικρή ηλικία, 13, 14, 15 που αρχίζεις και αφουγκράζεις την κατάσταση. Και να νιώθεις τι θέλεις να ακολουθήσεις τη ζωή. Είναι καλό αυτό που λες για να περάσουμε στο επόμενο τετράγωνο. Ναι. Γιατί τώρα και τα παιδιά έχουμε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και καλή επιτυχία να τους πούμε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Στρεσάρονται πιο πολύ. Αν και νομίζω τελειώσαν τώρα οι πανελλήνιες. Αλλά έχουν από την πίεση που ασκείται από τους γονείς. Έτσι, θέλω να διαβάσεις να γίνεις αυτός, να γίνεις εκείνος, να γίνεις ο άλλος. Και αυτό τους δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που δεν το ξέρουμε εμείς. Θα το μάθουμε απόψε. Να δω τι άλλη έκπληξη έχω. Για πάμε λοιπόν στο 6. Οχ! Πριν από 2 χρόνια γνώρισα τον Κωνσταντίνο στην περίοδο που είχα ένα θέμα υγείας. Ο Κωνσταντίνος ενημερώθηκε γι' αυτό και ήρθε και εγώ έκανα έκπληξη. Μάλιστα θυμάμαι ότι εκείνη την μέρα παίξαμε και ποδοσφαιράκι, αλλά ήταν τυχερός και με κέρδισε. Όμως δεν τον ευνόησε τύχη μετά από λίγες μέρες που ήρθε στη φλόγα. Και παίξαμε FIFA και έχασε 6-5. Και ας κάνει πως δεν το θυμάται. Με αυτό που θέλω να του πω είναι να είναι χαμογελαστός, υγιής και να έχετε πιο συχνά στη Λευκάδα, έτσι ώστε να παίξουμε και τον τελικό που είχαμε κανονίσει. Αυτά. Και κάτι τελευταίο. Είμαι και εγώ παιδί γενναίο. Πόσο καθαρό βλέμμα, τι γλυκό παιδάκι. Τι γλυκός και τρυφερός κι εσύ. Σε συγκίνησα μόνο, συγγνώμη. Ξέρεις τι, δεν μπορώ να μιλάω. Για αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να μιλάω, αλήθεια σου λέω. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί που προχωράει τη ζωή του. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το παιδί γενναίου αυτός. Γεμάτο αισιοδοξία. Αυτό μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Ένα μικρό παιδί που έχει περάσει τι τόσο σοβαρό πρόβλημα. Τι μου έχεις κάνει σήμερα. Ανθρώπινο είναι. Είναι κάτι που κάνεις και νιώθεις. Δεν έκανα κάτι. Δεν έκανα κάτι ξεχωριστό από αυτό που είσαι. Καμιά φορά ξέρεις τη συνεντεύξεις εμείς οι άνθρωποι που πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας επάνω μας. Προσπαθούμε κάποια πράγματα να τα αποφύγουμε. Είμαι υπέρ του να είσαι ο εαυτός σου. Είμαι ο εαυτός μου και πολλοί κόσμος είναι εαυτός του. Ξέρεις γιατί μπήκε αυτό, γιατί αυτό το παιδί που έχει περάσει τόσα προβλήματα σοβαρά, γιατί ήταν ένα παιδί στο Ελπίδα, δεν ήταν στο Ίδρυμα με σοβαρό πρόβλημα υγείας, γνωριστήκατε, γίνατε φίλοι, κοίτα πόση αισιοδοξία και πόση δύναμη του έδωσε η φιλία σας και κοίταξε πόσο χαρούμενο βλέμμα έχει και πόσο αισιόδοξα λόγια λέει. Ποτάρα μου, και αυτό... ξέρω ότι είσαι εκεί, θα έρθω τώρα σύντομα στη Λευκάδα να σε δω, ποτάρα μου. Το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν περάσει κάποια πράγματα στη ζωή τους χρειάζονται κάποια φορά κάποιος να τους απλώνει τα χέρια. Επιλέγουν ποιος είναι αυτός και αυτό τους δίνει δύναμη. Τη δύναμη που εισπράττουν αυτοί τη μεταδίδουν με το δικό τους τρόπο σε άλλα τόσα εκατομμύρια και χιλιάδες παιδιά που πιθανότητα να έχουν το ίδιο πρόβλημα, αλλά και σε άλλους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή μας βλέπουν από τα νοσοκομεία και έχουν και αυτοί προβλήματα. Ένα χαμόγελο λοιπόν τους στέλνουμε και δύναμη και να τους πούμε ότι τους αγαπάμε και είμαστε κοντά τους. Δεν είναι μόνο αυτό που έχεις κάνει, ξέρω πολύ καλά ότι είσαι ένα παιδί που κάνει
δεν θα το πω φιλανθρωπίες, αλλά κάνεις πράγματα και τα κρατάς για τον εαυτό σου και αυτό, Κωνσταντίνε μου, σε τιμά ιδιαίτερα. Είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Το σημαντικό είναι ότι ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθάμε τον συνάνθρωπο, να βοηθάμε όσο μπορούμε ο καθένας. Και να πω ότι είναι και ένας πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός που εγώ συμμετέχω σε αυτόν, είναι το Make-A-Wish, που πραγματικά μέσα από αυτόν τον οργανισμό γνωριστήκαμε και με το Φώτη. Και όλο αυτό έτσι ξεκίνησε. Και να πω ότι είναι ένας οργανισμός που είναι πολύ σημαντικό να το πω, ότι που βοηθάει παιδιά με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες. Και επειδή μου δώσαν ένα βραβείο. Ένα βραβείο, θα το έλεγα εγώ, έχεις πάρει. Ως επίτιμο μέλος, ας πούμε. Αυτό δεν είναι για μένα αυτό. Είναι για τα παιδιά που το έχουν αυτό, που κάνουν αυτή την πορεία, που κάνουν έτσι. Είναι πολύ κρατάνε δυνατά. Έτσι. Είναι ωραίο και σημαντικό. Κάποιοι άνθρωποι που τους αρέσουν κάποιοι άλλοι και έχουν την ανάγκη μας να είναι κοντά τους. Έτσι ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό το κομμάτι, γιατί θα επανέλθουμε, γιατί έχει να μας πει και άλλα τραγούδια ο Κωνσταντίνος, αλλά έχουμε να κάνουμε και ένα άλλο παιχνίδι μαζί που αφορά τον ίδιο. Τώρα όμως θα τον αφήσω λίγο να ξεκουραστεί και σχέσεις και κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη δισκογραφική του δουλειά. Και δεν είναι μόνο με την καινούργια δουλειά που την παρουσίασε απόψε εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνε μου, η δουλειά σου. Και ξέρω ότι σε συγκίνησα πριν και τα έχεις μαζί μου, αλλά δεν αυτό. Προχωράμε εμείς, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο δίσκο. Πόσους δίσκους έχεις κάνει, τρεις. Έχω κάνει αυτός που έβγαλα τώρα, είναι ο τέταρτος. Είναι τρεις. Εμείς, εδώ. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος. Έχουμε πλάνα, παρακαλώ. Να δούμε για τον πρώτο δίσκο. Ευχαριστώ. Ο πρώτος δίσκος είχε τον τίτλο, μάλλον. Μάλλον κάτι ξέρω. Μάλλον κάτι ξέρω, ναι. Που και αυτό όλα τα κομμάτια του έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Θες να μας πεις τι κρύβεται πίσω από αυτή, αν υπάρχει κάποια ιστορία που θες να μας πεις. Για όλους τους δίσκους έχω. Πες μας για τον πρώτο όμως. Πες μας για τον πρώτο. Λοιπόν, ήταν ένας δίσκος. Για παλιούς έρωτες μιλάει. Ναι. Καλά, όλοι οι δίσκοι για έρωτες μιλάνε. Ναι. Καλά, για χωρισμό. Οι δίσκοι μου. Εγώ εντάξει, με έχετε συνηθίσει να τραγουδάω για την αγάπη και για την καρδιά και για τον έρωτα. Αλλά τώρα νομίζω. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτόν. Αυτός ο δίσκος ήταν ένας δίσκος που τον ετοίμαζα αρκετό καιρό. Τον ετοίμαζα ένα χρόνο. Ναι. Στην εταιρεία μου τότε λεγόταν Universal, τώρα λέγεται Cobalt. Ναι. Και ακόμα σε αυτή την εταιρεία είμαι. Όλους τους δίσκους σε αυτή την εταιρεία τους έχω κάνει. Και τι το ιδιαίτερο έχει αυτός ο δίσκος, ήταν αυτός ο πρώτος. Αυτός ο δίσκος ήταν ο πρώτος μου δίσκος. Πολύ. Όχι. Για όλους τους δίσκους έχω, ρε παιδί μου, αν νιώσω ότι έχω ένα δίσκο, τότε θα το βγάλω. Ποτέ δεν έχω βιαστεί να βγάλω δίσκο, να πείσω ότι και τα λοιπά. Και τώρα, ας πούμε, είχα να βγάλω 2 χρόνια δίσκο. Γι' αυτό το μάλλον κάτι ξέρω. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες αυτού του δίσκου και όλους τους στουργούς και τους συνθέτες. Ναι. Ειδικά για το μάλλον κάτι ξέρω, θέλω να πω ότι ο Βασίλης ο Γαβριλίδης και ο Θάνος Παπα-Νικολάου το έχουν γράψει αυτό το τραγούδι. Και όταν είχε τελειώσει και κλείσει σχεδόν ο δίσκος, εμένα μου έλειπε ένα τραγούδι. Το οποίο έτσι να ήταν λίγο πιο, θα έλεγα, να μιλάει για χωρισμό. Για κάποιες περασμένες αγάπες που δεν είχαν το τέλος, ας πούμε, είχαν ένα τέλος. Το τέλος του παραμύθιου. Ναι, το τέλος του παραμύθιου ακριβώς. Και πάω στο Βασίλη και του λέω, εσύ Βασίλη, θέλω ένα τραγούδι, το οποίο, γιατί πολλές φορές προδιαθέτουμε και αυτά που θέλουμε να πούμε. Του λέω, Βασίλη, θέλω ένα τραγούδι το οποίο να μιλάει γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό, ας πούμε, το λόγο. Και μου λέει, νομίζω ότι έχω καταλάβει τι εννοείς. Μετά από μια κουβέντα μεγάλη, με παίρνει μετά από μια εβδομάδα, μου λέει, για άκου αυτό. Του λέω, είναι ακριβώς αυτό που είχα φανταστεί και αυτό ακριβώς που ήθελα να πω. Και μου δώσαν αυτό το υπέροχο τραγούδι που λέγεται μάλλον κάτι ξέρω. Όταν παγώνουν όλα, δεν ρωτάς ποιος θέει. Έτσι ακριβώς. Η αγκαλιά του άλλου που βάζα να δεις αν καίει. Έτσι ακριβώς. Μα κάθε στίχος έχει και το νόημά. Για να κλείνω πληγές, μάλλον κάτι ξέρω, για να σβήνω ενοχές, μάλλον κάτι. Και στο τέλος λέει, σ' αγαπώ πολύ και για τους δυο. Καταλήγει. Ωραιότατο καταλήγει. Πολύ έχουμε καταλήξει. Στο δεύτερο δίσκο πάμε. Παιδί γενναίο. Στο δεύτερο. Αυτό ήταν ένας δίσκος που σου έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους. Ναι. Ήταν ένας δίσκος που γενικά εγώ με τον Γιώργο Θεοφάνους είχα μια ιδιαίτερη αγάπη από μικρό παιδί. Μ' άρεσε ο τρόπος που γράφει. Λες είχα. Ακόμα έχω. Ακόμα, ναι, εννοώ πως κατέληξα να κάνω ένα τέτοιο δίσκο. Και είχε έρθει ο Γιώργος ο Θεοφάνους, ας πούμε, σε ένα μαγαζί να με ακούσει. Έδειξα κι εγώ ενδιαφέρον, με έψαξε κι αυτός. Βρεθήκαμε κάπου μαζί και βγήκε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και
Πιστεύω ότι αυτός ο δίσκος ήταν και ο νονός μου, θα έλεγα, ο Γιάννης ο Δόξας μαζί με τον Γιώργο Θεοφάνους, γιατί το παιδί γενναίο είναι ένας τίτλος που ακόμα με ακολουθεί. Θα έλεγα. Ο Δόξας ο Γιάννης δεν είναι, ναι. Δεν υπάρχει, είναι πολύ σπουδαίος. Πολύ σπουδαίος. Έτσι. Είναι αγαπημένος μου φίλος, και... από τους καλύτερους φίλους μου. Καταπληκτικός άνθρωπος. Σπουδαίος. Έλα. Σπουδαίος. Στο κομμάτι δουλειάς. Ποιος επίσης... έκλαιγε όταν ηχογραφούσες αυτό το κομμάτι? Αυτό που το ξέρεις. Μα πάλι με ρωτάς που τα ξέρω εγώ. Ποιος έκλαιγε όταν ηχογραφούσες? Δεν θέλω να πω, είναι ένας συνάδελφος. Δεν θέλω να μου πεις το όνομα. Ναι. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ήταν ένας συνάδελφος, τέλος πάντων, που τον έχω μεγάλη αγάπη και μεγάλη εκτίμηση. Και... τέλος πάντων, άκου πάλι ήταν να κλείσει ο δίσκος. Και λέω στον Γιώργο, τέλος πάντων, θέλω ένα τραγούδι που να. Επειδή εκείνο τον καιρό δεν ήμουν άκουσα πολύ καλά μου όσον αφορά τα ερωτικά και τα σχετικά. Και μου είχε βγει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Και μου είχε βγει το τι έχω περάσει στη ζωή μου, το τι αυτά και τα λοιπά. Ξέρεις, που αναρωτιόμαστε τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει, τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Στις σχέσεις μας. Στις σχέσεις μας, ναι, και στη ζωή μας. Άμα χωρίζετε, τα σκέφτεστε. Όταν χωρίζομαι. Ναι, αυτό είναι το δράμα. Αυτό είναι το δράμα. Δεν τα σκεφτόμαστε αν είμαστε για να το πάμε πιο μπροστά. Για να το πάμε πιο εκεί. Ο Θωμά, καλά δεν τα λέω. Αλλά εντάξει, από τα λάθη μαθαίνουμε. Ναι, αλλά συνέχεια λάθη κάνουμε και μετά θέλουμε να τραγουδάμε τραγούδια που να μιλάνε για πόνο και για. Και ποιο είναι το θέμα, ότι μετά ξανακαψουρώνουμε και κάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό που το βάζεις. Καψούρα, καψούρα και ξανά τα ίδια λάθη. Μόνο να βρεθεί η μοναδική γυναίκα εκείνη που θα ράξετε και θα είσαστε μια χαρά. Όταν τη βρούμε αυτή. Όταν τη βρούμε αυτή τη γυναίκα. Θα τη βρείτε, αλίμονο και αν δεν τη βρείτε. Δηλαδή, ένας τραγουδιστής, και πάμε στον τέταρτο δίσκο μετά να ακούσουμε. Όταν είναι ερωτευμένος ή όταν. Γιατί μίλησα για τον Θεοφάνους την άλλη φορά και μου είπε ότι. Εντάξει. Και όταν χωρίζεις, γράφεις έτσι και πιο διαφορετικά τραγούδια, έχεις πιο πολύ γενικά συνέστημα. Έχεις πιο, ναι, έχεις, ναι. Εσύ ήθελες χωρίζοντας να τραγουδήσεις τραγούδι που να είναι. Ακριβώς, να μιλάει για πόνο. Και τέλος πάντων μου λέει ο Γιώργος, έλα μου λέει να ακούσει το τραγούδι. Ήταν ένας συνάδελφος στη γωνία και δεν άκουγε καλά που μου παίζει το πιάνο. Ναι. Μου λέει, λαμπές, πες το. Εντάξει, εγώ είχα πάθει πλάκα, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Και μπαίνω, το λέω. Και το λέω, τέλος πάντων, τραγούδι. Αυτό το τραγούδι βγήκε μία και έξω. Δεν το πάσουμε δύο, τρεις, πέντε φορές και τα λοιπά. Που τα περισσότερα τραγούδια τα λέμε μία, δύο, τρεις, πέντε. Το δοκιμάζουμε το τραγούδι. Πολλές φορές δεν μας κάνει, το αφήνουμε. Και μου λέει ο Γιώργος, σταμάτα, σταμάτα. Τον βλέπω εγώ από τη γωνία. Δεν σου σταμάτα, σταμάτα. Μου λέει, έλα μέσα. Και πάω μέσα και βλέπω έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει τεράστια ψυχή αυτός ο καλλιτέχνης, που δεν θέλω να τον αναφέρω. Και τον έχει αγγίξει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί όντως και αυτός έχει μια ιδιαίτερη έντονη ζωή. Και τον έχει αγγίξει και του λέω, έλα πάμε μια βόλτα τώρα, εντάξει σταματάμε, λέω, πάμε μια βόλτα. Και αρχίζαμε τότε, λέγαμε ιστορίες στα μάξι, είχαμε κάνει μια βόλτα και ήμασταν μέχρι το πρωί και λέγαμε εγώ τις δικές μου ιστορίες και αυτές τις δικές τους. Ωραία. Ναι, ωραία. Και έτσι βγήκε το παιδί γενναίο. Τρίτος δίσκος. Τρίτος δίσκος. Μ' αρέσει που τα βλέπουμε έτσι, γιατί σκέφτομαι και εγώ ωραία πράγματα. Και εμάς μας αφορά κάθε δίσκος που γίνεται να έχει και μια ιστορία πίσω. Ναι, πραγματική. Εδώ υπάρχει κάποια ιστορία ενός φίλου που βίωνε ένα πρόβλημα σε αυτό το δίσκο. Ναι. Μην με ρωτήσεις πάλι που το ξέρω. Όχι, εντάξει. Κομμένο αυτό. Ήταν ένας φίλος μου, τέλος πάντων, που του βάζω, ξέρεις, επειδή είμαστε εμείς καλλιτέχνες, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εμπιστευόμαστε. Και τους βάζουμε να ακούμε μερικά τραγούδια. Και επειδή είχα ακούσει μια ιστορία ενός φίλου, ο οποίος πέρναγε μια φάση με μια κοπέλα, του βάζω αυτό το τραγούδι και του λέω: αυτό το τραγούδι να ξέρεις είναι αφιερωμένο σε σένα, επειδή με αυτή την ιστορία με άγγιξες, και αυτό το τραγούδι να ξέρεις ότι θέλω να το αφιερώσω. Και έτσι. Και έτσι κατέληξε αυτό το τραγούδι σε αυτό το δίσκο. Αυτή η αγάπη τι κάνει, αυτή η αγάπη άστα, είναι... άστα κορίτσια και κυρίες και κύριοι. Τέταρτος δίσκος, καινούριος πια. Που παρουσιάσαμε και απόψε στον Μπράβο και σου ευχόμαστε με ένα δυνατό χειροκρότημα, καλή επιτυχία. Τα κατάφερε. Εδώ έχουμε κάποιο story. Λοιπόν, αυτό το δίσκο το ετοίμαζα δύο χρόνια γιατί ήμουν φαντάρος, όπως είπα πριν. Και γενικά σκεφτόμουν τι δίσκο να βγάλω, πού να
πού να πάω, τι να ξέρεις, μουσικά και γιατί εγώ γενικά μου αρέσει να βγάζω καινούριους ήχους και ενορχιστρωτικά αλλά και στιχουργικά. Και αν ακούσεις μέσα έχει, ρε παιδί μου, έχει ενορχιστρώσεις και πράγματα τα οποία δεν έχεις ξανακούσει από μένα ή ο κόσμος και τέτοια και θέλω κάθε φορά να εξελίσσομαι και να κάνω κάτι καινούριο και να, για μένα. Οπότε τι γίνεται τώρα με αυτό το τραγούδι. Όταν έκανα το δίσκο, συναντιέμαι με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, γιατί το έχει γράψει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και η Ηλίας Φιλίππου. Τρομερό δίδυμο. Ο Ηλίας πολύ καλός και ο Κυριάκος πολύ καλός. Τρομερό δίδυμο που έχουν γράψει ύμνους στην ελληνική δισκογραφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και... αυτό είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι, θα έλεγα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει κάποια παραδοσιακά στοιχεία μέσα. Και επειδή, όπως σου είπα και πριν, έχω εγώ μεγάλη αγάπη για τη γιαγιά μου, η οποία μου μάθε να τραγουδάω. Παραδοσιακά. Παραδοσιακά η γιαγιά μου ήταν η πυρότησα. Και όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν πηγαίναμε εκεί στο Αιτωλικό, μου έκανε, ας πούμε, τραγουδούσε, μου μαγείρευε, μου τραγουδούσε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τραγούδι η γιαγιά. Το πρωί μέχρι το βράδυ τραγουδούσε. Δηλαδή δεν σταμάταγε ποτέ. Και την άκουγα, την άκουγα, εγώ την άκουγα, την άκουγα. Και όταν μου ήρθε ένα τέτοιο παραδοσιακό τραγούδι, λέω αυτό το τραγούδι θέλω να το πω. Ναι. Το τραγούδι. Τα και είναι ένα τραγούδι. Τα κατάφερες πολύ καλά. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Να πω λίγα λόγια όμως για αυτό το δίσκο. Ναι, για πες. Αυτός ο δίσκος είναι, λέγεται Όσα Νιώθω, είναι ένας τίτλος, τον οποίο λέω στην εταιρεία μου, την Cobalt. Αυτός ο δίσκος λέω θέλω να ονομαστεί Όσα Νιώθω, γιατί πραγματικά είναι ένα και ένα τα τραγούδια, επειδή τα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με τους συνεργάτες μου, με όλους τους συνεργάτες, επειδή είναι πολύ συλλεκτικός δίσκος και ήθελα να κάνω με αρκετούς συνθέτες έτσι ένα δίσκο. Καταρχάς να πω τον Κυριάκο Παπαδόπουλο με τον Ηλία Φιλίππου που μου δώσαν αυτό και άλλα δύο υπέροχα τραγούδια στο δίσκο. Να πω, επειδή μου έχουν γράψει το συμπέρασμα ο Γιάννης ο Φρασέρης και ο Βαγγέλης ο Κωνσταντινίδης που τους εκτιμώ πάρα πολύ και τους αγαπώ και μου έχουν γράψει και ένα άλλο υπέροχο τραγούδι. Αλλά έχω και νέα παιδιά που σου έχουν γράψει κομμάτια. Που μου έχουν γράψει είναι ο Πέτρος ο Ιακωβίδης, ένα νέο ταλέντο. Ωραία. Που τον εκτιμώ και αυτός έχει να δώσει πολλά πράγματα, πιστεύω. Και ο Λευτέρης ο Κιντάτος, ένα φιλαράκι μου που βγάζουμε χημεία και μουσικά αλλά και στιχουργικά που δουλεύουμε έτσι τα τραγούδια. Και έχω και ένα τραγούδι μέσα στο δίσκο από ένα χτύπητο δίδυμο που λέγεται Αλέκος Χρυσοβέργης ή Σπύρος Γιατράς. Εντάξει. Που έχει χρόνια στη δισκογραφία, αυτοί οι άνθρωποι. Υπογραφή σπουδαία. Που πραγματικά ήθελα να πάρω ένα τραγούδι από αυτούς, το οποίο να πω ότι έβαλα έτσι ένα τραγούδι από αυτούς που μπορεί στο μέλλον να κάνω και κάποια άλλα πράγματα, γιατί έχουμε δοκιμάσει πολλά τραγούδια που μπορεί στο μέλλον να κάνω έτσι ωραία πράγματα. Και επίσης έχω και ένα τραγούδι του τεράστιου Βασίλη Καρά μέσα στο τραγούδι. Ο Βασίλης Καρά. Βέβαια. Ήθελα έτσι να τον αφήσω εδώ. Έχεις πρίκα, πρίκα, πολύ πρίκα σε αυτό το δίσκο το καινούργιο. Με τον Γαβρίλο, το φίλο μου από τη Θεσσαλονίκη και επειδή τον έχω μεγάλη αγάπη τον Βασίλη Καρά, είναι ένας από τους ανθρώπους που τόσα χρόνια έχουμε τη σχέση που έχουμε και το αφιερώνω αυτό το τραγούδι έτσι με πολύ αγάπη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν δίπλα μου σε αυτό το δίσκο και έχουμε πορεία. Ωραία. Και κάποια στιγμή θέλω να δουλέψω και μαζί του. Α, θέλεις. Θέλω να δουλέψω πάρα πολύ. Σε ακούει τώρα. Θα σε πάρει τηλέφωνο μετά, θα σου πει ο αγόρι μου, εντάξει. Θα γίνει αυτό. Θα γίνει, βεβαίως. Άμα το θέλει, θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς ο Καράς βοηθάει πάντα τα νέα παιδιά. Λοιπόν, τα είπαμε όλα για τους δίσκους. Τραγουδήσαμε τα πρώτα κομμάτια. Σε λίγο θα τραγουδήσεις και ένα δεύτερο medley. Αλλά θέλω μια χάρη. Μια και μου είπες ότι η γιαγιά σου όταν ήσουν μικρός. Σου τραγούδαγε παραδοσιακά μέσα σε αυτό το κομμάτι, σε παρακαλώ, να το σκεφτείς, γιατί δεν το έχουμε πει τώρα, στο λέω στον αέρα, να μου πεις και ένα διαφορετικό τραγούδι παραδοσιακό. Τι θα σου πω. Μετά, βρες εσύ ένα παραδοσιακό κομμάτι να μας το αφιερώσεις. Να μην λέμε μόνο αυτά τα έτσι, τα ήδη. Να ξέρεις, αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Θα το κάνεις τώρα. Θέλετε να το κάνει τώρα. Έχεις χρόνο να το σκεφτείς. Εντάξει. Στο μαγαζί θα σε δούμε πότε. Πότε. Όλο λες τα... μετά την εκπομπή θα είσαι στο μαγαζί εσύ. Θα είμαι. Ωραία. Και χθες τώρα σε ρίμαστε. Ναι, το ξέρω. Και χθες και σήμερα. Φαντασία. Τώρα δηλαδή πάω κατευθείαν. Μπάντα ήδη έφυγε. Ωραία. Γιατί ξεκινάει το πρόγραμμα. Αλλά θα χαρώ πολύ να σε δω εκεί πέρα και να τραγουδήσουμε μαζί, γιατί είδα τραγουδά και πολύ. Δεν του άφησα να φύγουν την μπάντα. Του κράτησα εδώ, μην νομίζει. Πήρα τηλέφωνο γιατί έχει το άλλο medley. Οπότε πού πήγαν, εδώ είναι, σε περιμένουν. Πού είσαι, παιδάκι μου, το μυαλό σου. Εδώ είναι για να πεις και το παραδοσιακό τραγούδι. Θα με κρατήσετε λίγα. Θα σε κρατήσω, ότι έτσι θα σε αφήσω να φύγεις. Θα περιμένει ο κόσμος, να πας λίγο αργότερα στη φαντασία, εντάξει. Κάνε μου το χατήρι, σε παρακαλώ, να μου τραγουδήσεις αυτό το τραγούδι.